τη σκυτάλη των προκλητικών δηλώσεων από τον Ταγί Περτογάν, τον πρόεδρο της Τουρκίας, έχει πάρει ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής μας χώρας, Χουλουσί Ακάρ. Συνεχίζει να λέει ότι η χώρα μας δήθεν προκαλεί την ένταση και δεν οδηγούμαστε πουθενά από αυτό. Οι προκλητικές και επιθετικές, θα έλεγα, δηλώσεις του Χουλουσί Ακάρ εναντίον της χώρας μας έγινε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης που έκανε στη διοίκηση ειδικών δυνάμεων. Ενοχλήθηκε φυσικά τόσο από όσα είπε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ για τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης, από την ισχύ των ελληνικών στρατευμάτων που έχει φανεί, αλλά και από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου. Σε κάθε περίπτωση, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας είπε μεταξύ άλλων ότι η χώρα του αγωνίζεται ενάντια σε τρομοκράτες στο Ιράκ και τη Βόρεια Συρία. Φυσικά τρομοκράτες εννοεί τους γηγενείς Κούρδους κατοίκους, τους αυτόχθονες κατοίκους, οι οποίοι δεν ζουν φυσικά μόνο στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, αλλά και στη Βόρεια Συρία και το Βόρειο Ιράκ, από χιλιετιών, τους αναφέρει και ο Ξενοφών και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, τους έχουμε διαβάσει στην Κύρου Ανάβαση του Ξενοφόντος. Μέρα και νύχτα, λέει, αγωνίζεται η Τουρκία για να προστατεύσει τα δικαιώματα τόσο της Άγκυρας όσο και της τουρκικής δημοκρατίας Βορείου Κύπρου, όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος του Ατήλα, στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο. Δηλώνει ότι θέλει διάλογο με την Ελλάδα για να λυθούν τα προβλήματα. Ποια προβλήματα? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα ορίζονται σαφώς από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Πρόβλημα δημιουργεί η Άγκυρα με τις μονομερείς επεκτατικές και επιθετικές διαθέσεις εναντίον της Ελλάδος. Τέλος πάντων, ο Ακάρ είπε ότι η χώρα μας αύξησε την ένταση με προκλητικές ενέργειες, στάση και τοποθέτηση λανθασμένη κατά τη γνώμη του, και ότι η χώρα μας πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να φτάσει πουθενά έτσι. Περιμένει μια συνάντηση στην Τουρκία ανάμεσα στις αντιπροσωπείες Αθηνών και Άγκυρας στα πλαίσια οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτό αναμένει η τουρκική κυβέρνηση. Μίλησε για λύση δύο κρατών στην Κύπρο μας, να εξισωθεί δηλαδή το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, η Κυπριακή Δημοκρατία, με τα κατεχόμενα, μια περιοχή που έχει καταλάβει παρανόμως η Τουρκία και πρέπει όχι μόνο ο ΟΗΕ με τα ψηφίσματά του και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο Ελληνισμός να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να εκδιωχθούν οι κατοχικές δυνάμεις από εκεί. Μίλησε και για τη Λιβύη, είπε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους δίκαιους στόχους της κυβέρνησης της Τρίπολης. Μίλησε πάλι για τη χώρα μας, ότι έχει κάνει προκλητικές κινήσεις κατά της μεταβατικής κυβέρνησης ΜΕΙΜΠΑ σχετικά με τις συμφωνίες. Προφανώς αναφέρεται στο παράνομο και άκυρο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Μίλησε και για την Αίγυπτο, είπε ότι αναπτύσσονται οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου. Αυτό δίνει χαρά στην Άγκυρα, αλλά τρομάζει και φοβίζει κάποιους άλλους. Πάλι σαφής η πενιγμή εναντίον της χώρας μας. Σε κάθε περίπτωση, εμείς τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε.